Στο δρόμο κοντέψαμε να πνιγούμε. Ήταν μικρό το πλοιάριο και είχε κόσμο πολύ μέσα. Μια γυρνούσε από εδώ και μια από εκεί. Προσευχές, πράγματα. Μας έφεραν εδώ και είχε μια λιακάδα εδώ, στην Καλαμαριά. Ανασάναμε. Αφού κατέβαινε ο κόσμος και φιλούσε το χώμα. Ερχόμαστε εδώ, που είναι η πλάζ. Απέναντι μας έβγαλε το πλοίο, με σιδερένιες μαούνες. Μας βγάζουν εδώ. Ήταν μια ξύλινη σκάλα, ανεβαίναμε να έρθουμε προς τα εδώ. Εκεί ήταν κάτι από λιμαντήρια και παίρναν τον κόσμο για απολύμανση και τους κόβαν τα μαλλιά, γυναίκες και άντρες. Τι να κάνει ο μπαμπάς μου. Κάτι λεφτουδάκια που είχε, τάισε εκεί έναν, του λέει «Βάστε αυτά και μη μας κάνετε κλίβανο, ούτε να μας κόψετε τα μαλλιά». Ήταν οι αδερφές μου με μεγάλα μαλλιά. Τα πήραν τα χρήματα, μας άφησαν. Μπήκαμε από τους πρώτους μέσα σε ένα θάλαμο. Και τι κάναμε? Βάζαμε τσουβάλια και χαρτιά και κάναμε ένα μέρος για 10 άτομα. Κοιμόμασταν όλοι στρωματσάδα. Ευτυχώς υπήρχαν πολλά τέτοια που άφησε ο στρατός. Φοβόσουν να ανάψει φωτιά. Καμιά φορά άναψαν φωτιά και κάηκαν πολύ. Είχαμε ένα μαγκάλι. Ανάβαμε τα κάρβουνα και καθόμασταν όλοι κατά γης, κάτω από το πάπλωμα και ζεσθενόμασταν. Οι περισσότεροι θάλαμοι που κάηκαν ήταν από τα καντήλια. Άναβαν μερικές γυναίκες καντήλια και άρπαγε φωτιά. Παναγιώτης Ευθυμιάδης, πρόσφυγας από την Τραπεζούντα Πόντου.